υπήρχε μια απόφαση της Βουλής, διπλή απόφαση της Βουλής για αναστολή μέχρι Οκτώβρη. Υπάρχει αναφορά του Προέδρου, αναπομπή του νόμου. Να δούμε πώς έχουν τα πράγματα ακριβώς. Στην παρέα μας είναι η Αργεντούλα Ιωάννου, είναι νομικός σύμβουλος του κινήματος ενάντια στις εκποιήσεις. Αργεντούλα μου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, Ανδρέα. Καλημέρα σας. Και σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο βουλευτής των οικολόγων, ο Σταύρος ο Παπαδούρης, για να δούμε το θέμα μαζί. Λοιπόν, Αργεντούλα, πώς έχουν τα πράγματα? Έχουμε πάρει παράταση αναστολή μέχρι τον Οκτώβρη ή ακόμα ψάχνουμε να βρούμε την αναπομπή? Ανδρέα, να πω κάτι. Έχει δοθεί αυτή η αναστολή μέχρι τον Οκτώβρη από τη Βουλή, λίγο πριν κλείσει η Βουλή. Ναι. Έγινε αναπομπή η οποία απερίφθη στη Βουλή και ακολούθησε η αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ανώτατο Δικαστήριο με σκοπό να κηρύξει τον νόμο αυτό, την αναστολή δηλαδή αυτή η οποία δόθηκε ως αντισυνταγματικό μέτρο. Ναι. Εγώ θεωρώ μέχρι να έρθει και ο φίλος ο Παπαδούρης να μου δώσετε το δικαίωμα να πω δύο πράγματα, ναι, γιατί ναι. Φτάσαμε μέχρι την αναστολή. Να το πούμε, ναι. Να πούμε, να θυμίσουμε και είναι καλά να είναι πληροφορημένος και ο κόσμος ότι δεν υπάρχει πια εξαίρεση της εκποίησης κατοικίας από το 2014 που υιοθετήθηκε ο ιδιωτικός πληστηριασμός ακινήτων. Έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες οι οποίες απέτυχαν και το 2018, αν θυμάστε κι εσείς, ο νόμος έγινε ακόμα πιο αυστηρός. Δηλαδή, ακόμα και αν κάποιος είχε στο δικαστήριο αγωγή για αυτό το χρέος που αφορούσε ο πληστηριασμός στο ακίνητο, η τράπεζα μπορούσε και μπορεί μέχρι σήμερα να προχωρήσει τον πληστηριασμό χωρίς να μπορεί κάποιος να το σταματήσει επειδή έχει αγωγή, ναι, στο δικαστήριο. Ναι. Ήρθε λοιπόν ο Ρέιντενς, ο οποίος είναι ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα δικαιοσύνης, mm-hmm, μετά από μια πολύ εύστοχη παρέμβαση του Ευρωβουλευτή Γιώργου Γεωργίου του ΑΚΕΛ, ο οποίος είπε ότι τι γίνεται εδώ με την προστασία των δανειοληπτών, και απάντησε ο Ρέιντεν στον Οκτώβρη του 20 ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται επί παραβάση της οδηγίας για τις καταχρηστικές ρήτρες, ακριβώς γιατί εκεί όπου υπάρχει αγωγή κατά του χρέους πρέπει να δίνεται δικαίωμα προσωρινής προστασίας, δηλαδή να σταματά ο πληστηριασμός, Ανδρέα. Ναι. Αυτό είναι επιβεβαιωμένο και από αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ήρθε και είπε ότι πρέπει να υπάρχει μια εξισορρόπηση με το δικαίωμα στη στέγη. Ήρθαν λοιπόν αρκετά κοινοβουλευτικά κόμματα εκτός του συναγερμού και κατέθεσαν γύρω στο Γενάρη, Φεβράρι, Μάρτι του 2021, πέρσι δηλαδή ακριβώς, mm-hmm, λίγο πριν την πανδημία, διάφορες προτάσεις νόμου που έλεγαν συνοπτικά όλες αυτές ότι θα πρέπει να επανέλθει το δικαίωμα προσωρινής προστασίας, δηλαδή να μπορεί κάποιος να σταματήσει τον πληστηριασμό. Σημειώστε ότι όλο αυτό το διάστημα και μέχρι σήμερα η Κύπρος βρίσκεται επί παραβάση της οδηγίας και η κυβέρνηση είναι αυτή η οποία έπρεπε να πάρει μέτρα για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Αντί λοιπόν η Βουλή να αλλάξει την ουσιαστική πρόνοια του νόμου, εν ώψη και της πανδημίας έδωσε δύο νομίζω αναστολές της πρόνοιας για πληστηριασμούς, αναστολές των πληστηριασμών βασικά, μέχρι να δοθεί η ευκαιρία να συζητηθούν οι ουσιαστικές πρόνοιες του νόμου, Ανδρέα. Και ερχόμαστε τώρα εδώ, αντί να συζητούμε την ανάγκη ουσιαστικών αλλαγών του νόμου για να υπάρχει μια εξισορρόπηση με τα δικαιώματα των δανειοληπτών, να υπάρχει μια προστασία και να σταματούν οι εκποιήσεις εκ του νόμου μέχρι να ξεκαθαρίσει ποιο και πόσο είναι το χρέος, η κυβέρνηση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αμφισβητεί ακόμη και αυτήν την προσωρινή αναστολή των εκποιήσεων, που νομίζω και η Βουλή το έδωσε καλή την προαίρεση για να δοθεί χρόνος με τη νέα Βουλή η οποία εξελέγει, να συζητηθούν αυτές οι 7 νομίζω ήταν προτάσεις νόμου, να συγκεντρωθούν και να δοθεί η οριστική λύση. Σε ευχαριστώ, Αργεντούλα. Να πω επίσης... Ναι, βάλε μια ανατελεία, βάλε μια ανατελεία. Να καλημερίσω τον Σταύρο τον Παπαδούρη. Το θέμα των εκποίησεων, καλημέρα. Το θέμα των εκποίησεων, αγαπητέ μου Σταύρο, το έχουμε κουβεντιάσει και άλλες φορές.
Υπάρχει μια αναστολή τώρα, απόφαση της Βουλής, έτσι, για αναστολή των εκπλήσεων. Εκ των πραγμάτων δεν ισχύει όμως. Δεν ισχύει λόγω αναφοράς. Εμείς έχουμε ψηφίσει μέχρι αναστολή μέχρι 31 Δεκάτου. Μάλιστα. Αφορούσε πρώτη κατοικία μέχρι 350.000, μικρή επαγγελματική στέγη. Στο τέλος της ημέρας ο πρόεδρος ανέπεψε πίσω στη Βουλή την ψήφιση αυτή. Απορρίψαμε την αναπομπή αυτή. Και πήγε σε αναφορά. Και έχει πάει τώρα σε αναφορά. Άρα, εκ των πραγμάτων, αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Άρα, και τι θα γίνει. Είναι άνευ ουσίας, γιατί μέχρι ισότου το ανώτατο να αποφασίσει θα περάσουν οι 31 Δεκάτου, άρα θα είναι άνευ ουσίας. Ναι. Αυτή τη στιγμή το τι γίνεται. Ναι, επί της ουσίας και αυτό που λέει και η Αργεντούλα, πώς λύνουμε το πρόβλημα γενικότερα. Εμάς ο απότερος μας σκοπός ήταν να πάρουμε αυτή την αναστολή μέχρι 31 Δεκάτου για δύο λόγους. Ο ένας λόγος ήταν αυτό που έχει αναφέρει ακριβώς η Αργεντούλα. Δηλαδή να έχουμε τον χρόνο για να μπορούμε αυτές τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας να μπορούμε να τις μελετήσουμε και να πάρουμε επιτέλους μια σοβαρή απόφαση που να λύσει οριστικά το πρόβλημα. Σίγουρα ο Δανειολήπτης σήμερα είναι σε δυσμενή θέση. Έχουμε αυτή την νομοθεσία του 2018, όπου δίνει αρκετά σοβαρά πλεονεκτήματα στις τράπεζες. Από την άλλη, έχουμε το θέμα των ειδικών δικαστηρίων, όπου θυμάστε τι έχει γίνει. Το θέμα αυτό συζητήθηκε, έγιναν κάποιες αλλαγές και τελικά τραβήχθηκε πίσω από την ίδια την κυβέρνηση. Άρα, ο απότερος σκοπός, Ανδρέα, είναι στο τέλος της ημέρας. Αν κάποιος δανειολήπτης αφισβητεί, που έχει απόλυτο δικαίωμα να αφισβητήσει το ποσό του χρέους που ισχυρίζεται η τράπεζα. Και αυτό πλέον νομίζω το ξέρουμε όλοι. Μετά από τόσα πολλά που έχουμε δει, μετά από αποφάσεις του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, μετά από αυτό το θέμα με τις καταχρηστικές ρήτρες, όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν σοβαρές υπερχρεώσεις. Παρατυπίες, παρανομίες, υπερχρεώσεις. Αυτά είναι θέματα που θα αποφασίσουν τα δικαστήρια. Το πρόβλημα στην Κύπρο, εν κατακλείδη, είναι ότι τα δικαστήρια παίρνουν 6-7 χρόνια μέχρι να βγάλουν μια απόφαση. Και με την νομοθεσία του 18 λέμε σε 6 μήνες να προχωρήσει το πιστωτικό ίδρυμα σε πληστηριασμό και αν κάποτε πάρεις απόφαση και αν δικαιωθείς αυτήν την απόφαση θα σε αποζημιώσουν. Αν χάσεις την περιουσία ή οποιαδήποτε αποζημίωση που θα έρθει μετά δεν εξυπηρετά το δανειολήπτη, ειδικά μιλούμε για μικρή επαγγελματική στέγη που είναι τα λεφτά που παίρνει κάποιος για να υποστηρίξει οτιδήποτε άλλες οφειλές έχει ή το δικαίωμα της στέγης, δηλαδή την πρώτη του κατοικία. Άρα ο απότερος σκοπός ήταν για το θέμα της αναστολής, να κερδίσουμε τον χρόνο μέχρι τέλος Οκτωβρίου, να συζητήσουμε συνολικά το όλο θέμα. Να λυθεί έτσι να λυθεί οριστικά. Αυτή ήταν η απόπειρα που είχαμε κάνει. Δυστυχώς, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το είχε δει διαφορετικά. Ναι. Και αν μου επιτρέπετε, πρέπει να πω ότι είναι απαράδεκτο. Γιατί τώρα. Γιατί από τη μια, το Υπουργείο Οικονομικών, η Κεντρική Τράπεζα και ο Σύνδεσμος Τραπεζών έλεγαν στην αίθουσα ότι έτσι κι αλλιώς δεν προχωρούμε με πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας κάτω από 350.000. Άρα, στο τέλος της ημέρας, αφού δεν έχετε την πρόθεση να προχωρήσετε, γιατί τι μας ενοχλά το θέμα της αναστολής? Γιατί να επικαλεστούμε αντισυνταγματικότητα τη στιγμή που είχαν πάρθει άλλες δύο αναστολές, τι έχει αλλάξει? Σωστό. Να επιστρέψω στην Αργεντούλα. Αργεντούλα, πες μου κάτι. Το σχέδιο είναι καθαρό ότι το σχέδιο Εστία έχει αποτύχει ηχτρά. Έτσι. Δεν λειτουργήσε και ούτε θα λειτουργήσει ποτέ. Το ερώτημα είναι, και επειδή τα δεδομένα για τον απλό τον πολίτη, τα οικονομικά δεν έχουν αλλάξει. Όπως ήταν είναι. Δεν έχουν βελτιωθεί τα οικονομικά του δανειολήπτη που κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του. Πώς μπορεί, πιστεύεις, με τη δική σου εμπειρία να αλλάξει αυτό και να λυθεί οριστικά το πρόβλημα? Τι πρέπει να γίνει, σύντομα. Ναι, Ανδρέα μου, καταρχήν, πριν να απαντήσω σε αυτό, θέλω να πω έτσι με δύο λέξεις ότι αυτό που λένε οι τράπεζες ότι δεν εκποιούν κατοικίες είναι ένα μεγάλο ψέμα. Υπάρχουν πάρα πολλές συγκαλυμμένες εκποιήσεις, αλλά και πραγματικές εκποιήσεις. Δηλαδή, συγκαλυμμένοι εννοούμε εμείς αυτοί που πάει ο άλλος εκεί στην τράπεζα και του λέει: αν δεν μου παραδώσεις το σπίτι, θα το βγάλω σε πληστηριασμό. Ο κόσμος νιώθει ότι θα γίνει ρεζίλη στη γειτονιά στου συγγενείς και το παραδίδει στην τράπεζα και ξεσπιτώνεται. Εδώ ακριβώς είναι ο ρόλος του κράτους, το οποίο θα έπρεπε να έρθει εξισορροπώντας αυτά τα δύο ζητήματα, από τη μια πληστηριασμός και τα δικαιώματα λένε των τραπεζών και από την άλλη ο κόσμος ο οποίος θα βρεθεί και βρέθεται άστεγος καθημερινά, θα έπρεπε να υιοθετηθεί ένα δεύτερο σχέδιο Εστία, το οποίο να απευθύνεται πραγματικά προς τις ευάλωτες ομάδες, δηλαδή τον κόσμο ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να μπει σε αυτό το Εστία, γιατί σε αυτό το Εστία μπορούσαν να μπουν μόνο μικρομεσαίοι
που είχαν αρκετά εισοδήματα για να μπορούν να πληρώνουν. Ο κόσμος που μπορούσε να πληρώνει, η Ανδρέα μου, μπορούσε να κάνει και διευθέτηση με την τράπεζα. Και ζητούμε εμείς επίμονα τα τελευταία 7 χρόνια ότι το πραγματικό σχέδιο εστία είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να απευθύνεται στους ευάλωτους, δηλαδή να έρθει το κράτος να δημιουργήσει μια, ας πούμε, κακή τράπεζα με συμβολή και των τραπεζών και της κυβέρνησης, να εξαγοράσει αυτά τα δάνεια των ανθρώπων, των ανήμπορων, στο 10-20%, όπως ακριβώς η τράπεζα τα πουλά και στα επενδυτικά ταμεία, να μην ξεχνάμε. Έτσι. Και να έρθει να τα δανειοδοτήσει με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο, με ένα πολύ χαμηλή δόση των 200-300 ευρώ στον κόσμο. Να μην ξεχνούμε ότι αυτή είναι η δόση, αυτό είναι το ενίκιο που πολλές φορές η κυβέρνηση πληρώνει στους ανθρώπους του ελάχιστου εγγυημένου. Και θα μπορούσε να, αντί να το πληρώνει στον κόσμο, να το βάζει πίσω σε αυτό το ταμείο ή να ενοικιάζει. Να Μάλιστα. ενοικιάζει αυτά τα υποστατικά σε αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώς δεν υπάρχει και καμία άλλη απολύτως στεγαστική πολιτική, Ανδρέα. Και ξέρεις, εγώ θέλω να πω κάτι, γιατί μόλις βγήκαμε και από τις εκλογές. Δεν είναι τυχαίο ότι ο κόσμος, ο φτωχός, ο απαξιωμένος από το κράτος, ο εγκατελειμμένος, στο τέλος απαξιεί την πολιτική και δεν συμμετέχει στις εκλογές και βλέπουμε συνεχώς διεγκούμενο το ποσοστό της αποχής. Γιατί ο είναι κόσμος αυτός μάλιστα. νιώθει είναι, ότι είναι εγκατελειμμένος. Είναι ένα θέμα αυτό. Τώρα να ρωτήσω τον Σταύρο τον Παπαδούρη, υπάρχει λύση στο πρόβλημα? Ή θα το συζητάμε και του χρόνου και του παραχρόνου. Όταν θέλεις, Αντρέα, υπάρχουν, όταν θέλεις, υπάρχουν μια λύση. Αυτό όταν... που λέει η Αργεντούλα, μια κακή τράπεζα που παίρνει τα δάνεια, είναι λύση? Να πούμε κάτι σε αυτό που έχει αναφέρει η Αργεντούλα. Ανάφερε τους μη βιώσιμους. Μη βιώσιμους. Και έχουμε πει ότι υπάρχει μια κατηγορία που έχει κάνει αίτηση για το εστία, η οποία είναι λεγόμενη επιλέξιμη αλλά μη βιώσιμη. Δηλαδή, μέχρι στιγμή, στα αποτελέσματα του εστία, έχουμε 802 αιτήσεις που έχουν εγκριθεί χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα. Και μετά έχουμε τη δεύτερη κατηγορία, είναι 759 αιτήσεις, αν θυμάμαι καλά. Είναι αυτές που έχουμε πει επιλέξιμοι από τη μια, δηλαδή πληρούν τα κριτήρια, αξία κατοικίας κάτω από 350, δεν έχουν άλλη περιουσία στο όνομα τους κτλ. Αλλά δεν μπορούν να πληρώσουν. Είναι αυτά τα άτομα του ΕΕ, άτομα τα οποία είναι χωρίς, έχουν απολέσει την εργασία τους και δεν μπορούν να αποπληρώσουν τη δόση. Για αυτήν την κατηγορία, να το αναφέρουμε γιατί από εχθές δεχόμαστε πάρα πολλά τηλέφωνα, έχει σταλεί μια επιστολή την περασμένη εβδομάδα από το Υπουργείο Εργασίας, απάντηση των αιτητών του εστία, που αναφέρει πάνω ότι η αίτησή σας εξακολουθά να είναι υπό εξέταση από το Υπουργείο Εργασίας, λόγω του ότι έχετε κριθεί ως μη βιώσιμος. Άρα, τι σημαίνει τώρα αυτό? Έχουμε μια απόφαση από το Υπουργικό τον Ιούλιο του περασμένου, αυτών των Ιουλίων, πριν 3-4 μήνες, όπου λέει ότι για τους επιλέξιμους αλλά μη βιώσιμους θα έχουμε ένα συμπληρωματικό σχέδιο. Είναι συμπληρωματικό του εστία. Άρα έχουν παρκαριστεί αυτές οι 759 αιτήσεις και ταυτόχρονα κάτι πολύ σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος. Υπάρχει μια παράγραφος από κάτω σε αυτήν την επιστολή που λέει ότι σε περίπτωση που το πιστωτικό ίδρυμα δοκιμάσει να προχωρήσει σε οποιαδήποτε μέτρα ή πληστηριασμών, με αυτήν την επιστολή, με έφεση μπορείς να σταματήσεις την όποια διαδικασία. Άρα έχουμε δύο κατηγορίες, αυτούς που έχουν περάσει και αυτούς που έχουν παρκαριστεί. Ναι, αλλά δεν είναι πολύ περισσότεροι, αγαπητέ μου Σταύρο, αυτοί που οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν σπίτι τους από τους... Φυσικότατα. Πολύ περισσότεροι. Φυσικότατα υπάρχουν, κοιτάξτε, αυτοί που έχουν κάνει αίτηση για το εστία, αυτή τη στιγμή τελούν υποπροστασία μέχρι ότου να εξεταστεί η αίτηση, η ένσταση ή ούτω καθεξής. Με τις αιτήσεις πάνω κάτω έχουμε τελειώσει. Τώρα είναι θέμα των εστάσεων και θέμα των κατηγοριών. Το εστία είχε αρκετά κενά μέσα. Τα οποία κενά αυτή τη στιγμή. Και πολύ χαρτούρα, έτσι. Και πολύ χαρτούρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε δημιουργήσει άλλες 11 κατηγορίες, τις οποίες προσπαθούμε σιγά-σιγά, αν είναι εύκολο, να τις περάσουμε. Χρειάζεται όμως και τι σε αυτήν την περίπτωση. Και πάλι υπουργική απόφαση. Χρειάζεται η πολιτική βούληση. Πολιτική βούληση χρειάζεται επίσης στο να αλλάξει η νομοθεσία. Πολιτική βούληση χρειάζεται επίσης στο να ξεκινήσουμε με τα ειδικά δικαστήρια. Άρα, στο αρχικό ερώτημα, Ανδρέα, μπορεί να υπάρξει λύση? Φυσικότατα μπορεί να υπάρξει λύση. Πολιτική βούληση. Δεν γίνεται εδώ και τόσα χρόνια να λες να προστατεύουμε τον πιστωτικό, τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Πόσα χρόνια το ακούμε? Από το 12, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες επιδοτήσεις προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Και συνεχίζει αυτή η ιστορία, συνεχίζει, αλλά από την άλλη, κόσμος χάνει περιουσίες. Γιατί σε αυτό που έχει πει η Αργεντούλα έχει απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, εκεί που βλέπεις ότι έχεις μπροστά σου ένα ολόκληρο βουνό, ένα μεγάλο όγκο χρέους, και έρχεται η μαγική λύση από το πιστωτικό ίδρυμα που σου λέει να παραχωρήσεις ακίνητη ιδιοκτησία,
ή πολλές φορές αυτό μπορεί να αποτελεί και την πρώτη κατοικία και θα σου διαγράψουμε έναν τρομακτικά μεγάλο ποσό. Ο δανειολήπτης, ο οποίος δεν έχει πληροφορηθεί ίσως για το πλαίσιο ανάφερε και ο ΙΤΑ ή οποιοδήποτε άλλο σχέδιο, ναι, σου λέει πάρτο και να ξεκινήσω ξανά από την αρχή. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι στο ενδιάμεσο δεν χάνονται μόνο άμεσες περιουσίες, χάνονται περιουσίες αντρία που ο κόσμος έχει κληρονομήσει από παππούδες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο που ο Κύπριος πλέον δεν θα έχει οποιοδήποτε είδος περιουσίας από τους προηγούμενους. Λέγαμε με την Αργεντούλα προηγουμένως και το θέμα αυτό το πολύ σοβαρό των καταχρηστικών ρήτρων που η Ευρωπαϊκή Ένωση μας κουνάει το δάχτυλο και λέει παρανομείτε, ναι. Φτιάξτε τα, διορθώστε τα. Ναι. Εμείς δεν το κάνουμε όμως. Δεν το κάνουμε. Και Αντρέα, να πούμε κάτι ναι. όμως για τις καταχρηστικές ναι. ρήτρες, γιατί μπορεί να μην το καταλάβουν και οι ακροατές, ίσως και εσείς, ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο με το θέμα. Το δικαστήριο θεωρεί οι καταχρηστικές ρήτρες τι είναι καταρχήν. Εκείνη η ρήτρα που λέει ότι η τράπεζα επιβάλλει ό,τι επιτόκιο θέλει, το αυξάνει όποτε θέλει, έχει κριθεί και από την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, την Κυπριακή, την δική μας στο Υπουργείο, ότι είναι καταχρηστικές ρήτρες. Η υπηρεσία αυτή έχει βγάλει 10-12 αποφάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και λένε για όλες τις τράπεζες ότι υπάρχουν καταχρηστικές ρήτρες, πλην όμως αυτές οι αποφάσεις δεν είναι δεσμευτικές για τα δικαστήρια. Ήρθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και λέει ότι η Κύπρος παραβιάζει την οδηγία, γιατί ακριβώς αυτήν την προστασία του να κηρύξει αυτές τις ρήτρες καταχρηστικές δεν την έχει κάνει υποχρεωτική, δεσμευτική για τους ανθρώπους, για τους πολίτες. Και έρχομαι και λέω, τι πρέπει να κάνουμε? Η προστασία των πολιτών από τις καταχρηστικές ρήτρες, δηλαδή από τις υπερχρεώσεις, από τις παρανομίες των τραπεζών, είναι μονόδρομος. Η Κύπρος θα πληρώσει, καλείται τώρα να πληρώσει τεράστια ποσά, γιατί παραπέμπεται ως παραβάτης στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Και αυτά τα πρόστιμα εμείς θα τα πληρώσουμε. Γι' αυτό δεν έχει επιλογή η κυβέρνηση να παίζει άλλα παιχνίδια. Και δεν είναι θέμα των κομμάτων που έχουν καταθέσει τις προτάσεις νόμου, ενώ θα έπρεπε να έρθει αυτή η προστασία, αυτή η τροποποίηση με κυβερνητικό νομοσχέδιο. Και αυτό που λέει ο φίλος ο Παπαδούρης είναι το εξής, ο φίλος βουλευτής Παπαδούρης πλέον, και ελπίζω να παίξει και σημαντικότερο ρόλο τώρα στη Βουλή ο Σταύρος, είναι το εξής. Ήρθε η κυβέρνηση πονηρά και έβαλε ένα νόμο να συντομεύσουν οι διαδικασίες των εκδικάσεων. Αυτό είναι αντιληπτό. Δεν μπορεί μια υπόθεση να πηγαίνει 5-6 χρόνια. Παρόλο που κανένας δεν μας εξήγησε γιατί ένας άνθρωπος που στο δικαστήριο πάει γιατί είχε ένα ατύχημα πρέπει να κάνει 8-10 χρόνια να εκδικαστεί, αλλά οι υποθέσεις των τραπεζών πρέπει δεσμευτικά, σφιχτικά να δικάζονται σε 6 μήνες. Ούτε όμως και εκεί, αγαπητέ Ανδρέα και αγαπητέ Σταύρο, δεν δόθηκε το δικαίωμα προσωρινής προστασίας, και ένα θέμα το οποίο θα πρέπει ολόκληρη η Βουλή να θέσετε είναι το θέμα της νομικής αρρωγής. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα να πιένει δικαστήριο για να εκδώσει διάταγμα να σταματήσει τον πληστηριασμό. Και ενώ έχει ψηφιστεί αυτός ο νόμος για την νομική αρρωγή, ουδέποτε δόθηκε κανένα κονδύλι. Σε ευχαριστώ, Αργεντούλα μου. Μια τελευταία κουβέντα από τον. Για το θέμα της νομικής αρρωγής, ναι, υποφέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υπάρχει η νομοθεσία, υπάρχει. Λέει ότι ναι, υπάρχει νομική αρρωγή μέχρι 2.000-2.500, αν θυμάμαι καλά. Όταν όμως αποταθεί ο αιτητής, ο δανειολήπτης, δεν υπάρχουν, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, κανονισμοί. Αλλά... δεν υπάρχουν ούτε κανονισμοί ούτε κονδύλια. Αργεντούλα μου, αυτό θα προσπαθήσουμε ως αυτεπάγγελτον να το θίξουμε. Θα το δουλέψει στη Βουλή ο Παπαδούρης. Είναι άξιον απορίας τόσα χρόνια μετά που η νομική αρρωγή, νομίζω ότι είχαμε για την πρώτη κατοικία, νομίζω το 2015 ή το 2016. Το 2014 ψηφίστηκε μαζί με την τροποποίηση του νόμου. Πώς είναι δυνατόν κάποιος να μην επιδιώξει αυτεπάγγελτα να το ζητήσει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το θέμα. Είναι μεγάλο, θα το ξανακουβεντιάσουμε. Καλή επιτυχία να έχεις και στο έργο σου. Να είστε καλά, Ανδρέα μου. Λοιπόν, τώρα πάμε, φίλες και φίλοι, στο τμήμα Αλληλείας. Πάμε στην κυρία Μαρίνα Αργυρού.